και προσπαθήσαμε γρήγορου παίκτε. Προσπαθήσαμε να πιέσουμε στο πρώτο μήνυμα όσο πιο ψηλά μπορούσαμε και ενδεχομένω κάποιοι πρώτε των υπάλληλων να την εκμεταλλευτούμε. Να συμφωνήσω με τη σειρά εφόσον στο πρώτο μήνυμα η ομάδα εκείνη ήταν η καλύτερη. Ευτυχήσαμε να βάλουμε δύο γκολ και πήγαμε στο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, λόγω και του ότι έχουμε πολλά παιχνίδια, πέντε αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τις 21 του μηνός, επειδή είχαμε ένα σκορ που ήταν καλό για μας, προσπαθήσαμε να μην χάσουμε δυνάμεις. Είναι δύσκολο όμως αυτό, γιατί όταν παίζεις με μία, όταν έχεις απέναντί σου μία πάρα πολύ καλή ομάδα, είναι δύσκολο να το καταφέρεις. Μπορώ να πω ότι η ομάδα του Μαρτίνου είχε 2-3 ευκαιρίες, δεν μπόρεσε να σκοράρει και έτσι τελείωσε το παιχνίδι με μια πολύ μεγάλη νίκη για μας απέναντι σε έναν πάρα πολύ καλό αντίπαλο. Νομίζω ότι είναι από τις ομάδες στην κατηγορία που ξεχωρίζει. Είμαστε χαρούμενοι για το άλλο το αποτέλεσμα που έφερε με τη Σάρια. Έχουμε πλέον πλησιάσει στους 2 βαθμούς και εύχομαι και πιστεύω με πολλή δουλειά και υπομονή στο τέλος της χρονιάς να είμαστε εμείς που θα πανηγυρίσουμε την άνοδο. Κότσιν, ναι. Είδαμε σήμερα για πρώτη φορά τον Τάσκα και δεν είδαμε καθόλου τους 2 βούλγαρους. Σημαίνει ότι έχουν τελειώσει την ομάδα. Ο Μπλαντένοφ είναι τραυματίας. Έχει κάποιο πρόβλημα, αν δεν κάνω λάθος, στο δικέφαλο. Ο Κότσεφ είναι και αγωνιστικό το θέμα, αλλά και πειθαρχικό. Τον έχω στείλει στη διοίκηση. Δεν βάζω κανέναν ποδοσφαιριστή και κανέναν πάνω από την ομάδα. Πάνω από την ομάδα είναι μόνο η ομάδα και κανένας άλλος. Αυτό θέλω να το καταλάβουν όλοι, γιατί όλοι εδώ στην πόλη, από τον πρόεδρο μέχρι και τον τελευταίο που αγαπάει αυτή την ομάδα, έχει ένα κοινό σκοπό και στόχο, να μπει η ομάδα στην κατηγορία. Γι' αυτό πρέπει όλοι, είτε λέγεται Κούτσεφ, είτε Κικόζης, είτε οποιοςδήποτε, να κάνουν αυτά που ζητάει ο προπονητής. Αν δεν γίνονται αυτά που ζητάει ο προπονητής, δυστυχώς, όχι απλά δεν θα παίζει κανένας, θα είναι και εκτός αποστολής. Για το μάτς τώρα, με την Τσαριτσάνη την Τετάρτη, αγώνα Κυπέλλου, πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για εσάς? Είναι ένα παιχνίδι δύσκολο που μας ενδιαφέρει. Θα πάμε εκεί πέρα για να πάρουμε την πρόκληση. Η ιστορία της ομάδος νομίζω ότι το απαιτεί αυτό. Θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά να περάσουμε και στο Κύπρο. Μια ερώτηση. Είδαμε ότι το ζώο που μετά από 45 μέρες ποιοτικός ποδοσφαιριστής, φαντάζομαι ότι.